μου. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, γιατί προερχόταν από ένα δύσκολο παιχνίδι που κάναμε το προηγούμενο Σάββατο. Και γενικά, όταν αντιμετωπίσεις μια κακή εμφάνιση, πρέπει όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι όσο αφορά κάθε δευτερόλεπτο του παιχνιδιού του σημερινού. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους παίκτες μου για όλη την προσπάθεια που κάνανε, τη διοίκηση του συλλόγου για τη συγκλονιστική παρουσία όλη αυτή τη βδομάδα, που ήταν μια δύσκολη βδομάδα για μας λόγω της κακής μας εμφάνισης στην Άμφισσα. Αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Θήβας, στον κόσμο του Άρη, που έρχεται και γεμίζει το γήπεδο. Περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα μπορεί και έχει τις δυνατότητες να πάει πάρα πολύ καλύτερα όσο αφορά και τα αποτελέσματα αλλά και την ποιότητα του παιχνιδιού. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει 5 καινούριους παίχτες και με δύσκολες συνθήκες, γιατί τα παιδιά δεν είναι επαγγελματίες παίχτες, αλλά είναι ερασιτέχνες. Μαζευόμαστε, κάνουμε προπόνηση και προσπαθούν κάθε μέρα να κάνουν το καλύτερο όσο αφορά την ομάδα, τον εαυτό τους και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Πρέπει να ευχαριστήσω σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την κατάσταση και εσάς που είσαστε πάρα πολύ κοντά στην ομάδα και θέλω να σας ευχαριστήσω και προσωπικά αλλά και ως εκπρόσωπος των παιχτών και της ομάδας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Δεν παίξαμε καθόλου καλά. Δεν ξέρω αν ήταν και πολύ δυνατότερος ο αντίπαλος μόνο αυτό ή ήμασταν και εμείς. Νομίζω και τα δύο. Και εμείς ήμασταν πολύ κακοί. Δεν είχαμε καλά ματσάπ στους αντιπάλους, ψηλή ομάδα. Δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν κάποιες αλλαγές. Δεν παίξαμε και με μυαλό. Θεωρώ ότι ήταν πολύ άσχημη εμφάνιση. Νομίζω έχουμε και ένα κακό εγωισμό και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό αν θέλουμε να έχουμε καλή συνέχεια.